Πρόκειται για μια μακρά σε διάρκεια συνομιλία, μιλώντας πριν από λίγο στο περιθώριο Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΚ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως συνομίλησε με τον Τζο Μπάιντεν, καθώς ο ίδιος είχε πληροφορηθεί τα όσα έχουν συμβεί στην Κωνσταντινούπολη με την παρουσία Κιτζή. Και όπως πληροφορούμαστε, ο αντιπρόεδρος τον είπα θέλησε να ενημερωθεί περαιτέρω για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση Αναστασιάδη να μην παρακαθίσει στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος εξαιτίας της απρόπτης παρουσίας του Μουσταφά Κιτζή στην Τουρκία. Ο πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση να αναλυφθεί μια δράση έτσι ώστε να αποφευχθούν ανάλογα ή παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Και εξάλλου σε tweet που έγραψε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρει πως με την ευκαιρία Αναστασιάδης Μπάιντεν συζήτησαν το Κυπριακό, διμερείς σχέσεις και θέματα ασφάλειας, Χρύσανθε. Ναι. Την ίδια στιγμή είχαμε νέα τοποθέτηση από πλευράς Μουσταφά Κιτζή, Χριστόφορε. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων σχολίασε πριν από λίγο μέσω Twitter πως είναι μεγάλο λάθος η μη παραμονή στο τραπέζι των συνομιλιών. Η Κύπρος με τέτοιες συμπεριφορές δεν έχει άλλο χρόνο να χάσει, κατέληξε ο Μουσταφά Κιτζή. Πάντως, σχολιάζοντας το σκηνικό που εκτελήχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πως δεν επρόκειτο για παγίδα, αλλά για ένα θέμα κακών χειρισμών, οι οποίοι όμως δεν πρόκειται κατά την έκφρασή του να γίνουν ανεκτοί. Επεσήμανε πως δεν θα αποδεχθεί με κανέναν τρόπο να υποβαθμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε ένα απόσπασμα, Χρύσανθε, από τη δήλωσή του, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Δεν νομίζω να είναι θέμα παγίδας, είναι θέμα κακών χειρισμών, οι οποίοι όμως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτοί. Δεν δέχομαι με κανέναν τρόπο να υποβαθμίζεται καθιονδήποτε τρόπον η Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα είναι ο διακοινωτικός διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων και άλλον είναι το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας που διεθνώς αναγνωρίζεται. Είχα την ευκαιρία προλίγου, γι' αυτό και η καθυστέρηση μου, να συνομιλήσω με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να συζητήσω με τον Μακρόν, διότι πληροφορήθηκε τα όσα έχουν συμβεί και θέλω να πιστεύω ότι θα αναλυθεί μια δράση έτσι ώστε να αποφευχθούν ανάλογα ή παρόμοια φαινόμενα.